Φιλοξενούμε την κυρία Έλια Ψηλεάκη, καθηγήτρια της Σχολής Χημικών, Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης. Είναι χαρά μας, είναι τιμή μας. Θα κλείσουμε μια πολύ σημαντική διάκριση μιας καθηγήτριας από την Κρήτη που κατατάχθηκε. Συμπεριλαμβάνεται στους 100 κορυφαίους επιστήμονες παγκοσμίως στην αναλυτική χημεία. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Είναι χαρά μας, είναι τιμή μας. Την καλησπέρα μας. Εγώ να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Είναι για μένα ιδιαίτερη τιμή που είμαι σήμερα μαζί σας εδώ. Λοιπόν, πώς προέκυψε αυτή η διάκριση, να τα πάρουμε από την αρχή. Η διάκριση αυτή είναι ένα περιοδικό το οποίο δεν είναι επιστημονικό, δεν δημοσιεύουμε επιστημονικές δημοσίευσεις, αλλά είναι ένα περιοδικό που ασχολείται με την επιστήμη της αναλυτικής χημίας και αφορά θέματα επαγγελματικά, πολιτικής κλπ. Και κάθε χρόνο δημιουργεί μια κατάταξη των πιο σημαντικών αναλυτικών χημικών. Και στη φετινή κατάταξη ήμουνα και εγώ μέσα και το οποίο βέβαια μου έδωσε ιδιαίτερη χαρά. Ποιες τώρα οι προϋποθέσεις που έθεσαν υπόψη τους συνάδελφοί σας, αλλά και η σχετική επιτροπή, η συγκεκριμένη επιτροπή αξιολόγησης? Ναι, προφανώς είναι ο αντίκτυπος της επιστημονικής δουλειάς που έχει ο καθένας. Είναι μέσα από συνεργασίες, δημοσιεύσεις, παρουσιάσεις σε συνέδρια, η καινοτομία στη δουλειά που έχουμε. Και από εκεί και πέρα είναι ο αντίκτυπος, ο γενικός που κάνει έρευνα και το πόσο μπροστά ανοίγει καινούργιους δρόμους, καινούργια μονοπάτια σε αυτά που κάνουμε. Αναλυτική χημεία και σύγχρονα προβλήματα. Πολύ μεγάλο κομμάτι. Οι υποψηφιότητες για φέτος ήταν από πάρα πολλές επιστήμες. Και εγώ είμαι σε σχολή χημικών, μηχανικών, μηχανικών περιβάλλοντος. Υπήρχαν και ειδικότητες, συνάδελφοι από βιολογία, από διαφορετικές. Η αναλυτική χημεία είναι ένας κόμβος για όλες τις επιστήμες, γιατί είναι ένα εργαλείο για να παίρνουμε δεδομένα, να μετράμε και να παρατηρούμε φαινόμενα ή διαφορετικά άλλα πειράματα. Μάλιστα. Έχετε αποφασίσει ωστόσο να παραμείνετε στην Ελλάδα, στο Πολυτεχνείο Κρήτη, σωστά? Και βέβαια. Και θέλω να σας ρωτήσω ότι έχετε δώσει ψήφο εμπιστοσύνη στη χώρα μας, στην πατρίδα μας, στην Κρήτη, στο ακαδημαϊκό βέβαια Πολυτεχνικό Ίδρυμα εκεί στα Χανιά. Και θέλω να σας ρωτήσω πόσο δύσκολη η απόφαση είναι. Έχοντας, συνυπολογίζοντας και το, ξέρετε, την αιμορραγία της νέας γενιάς προς το εξωτερικό. Ναι. Οι σπουδές μου ήταν στο εξωτερικό, κυπροπτυχιακές και οι μεταπτυχιακές. Έχω δει πώς είναι η ζωή στο εξωτερικό, εκτιμάω πάρα πολλά πράγματα από αυτά που μπορεί να μου δώσουν. Υπάρχουν άλλα πράγματα τα οποία είναι λίγο πιο δύσκολα. Το ίδιο ισχύει και για την Ελλάδα, δηλαδή δεν υπάρχει ποτέ μια εύκολη διαδρομή. Σίγουρα για να φτάσει σε αυτό το επίπεδο, να μπορεί δηλαδή να μιλάς παγκόσμια με τα καλύτερα εργαστήρια, είναι μια διαδρομή που έχει ιδιαίτερες θυσίες και πάρα πολλή δουλειά. Δεν διαφωνώ ότι οι διαδρομές αυτές από μια χώρα σαν την Ελλάδα μπορεί να είναι με πιο πολλά εμπόδια, αλλά παραμένουμε, η Κρήτη μας είναι ένα όμορφο νησί, μας δίνει μια ποιότητα ζωής. Νομίζω το είδαμε και τώρα την περίοδο της πανδημίας, γενικά πόσο πιο εύκολα συσσαγωγικά μπορεί να ήταν η καθημερινότητα για εμάς. Και ναι, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που είμαι στο νησί μας. Μάλιστα. Είμαι και γεννημένη, είμαι από τα Χανιά βέβαια. Πρακτικά τι σημαίνει για σας αυτή η διάκριση? Αυτή τη χρονιά υπήρξε μια σειρά διακρίσεων. Ξέρετε, εμείς γύρω στην ηλικία την οποία είμαι εγώ, σε εμάς παίζει πάρα πολύ σημασία η εμπειρία. Και τώρα έχουμε μαζέψει αρκετή γνώση, αν θέλετε να το πείτε έτσι. Συνδυάζουμε διάφορα κομμάτια της δουλειάς μας και είμαστε ιδιαίτερα παραγωγικοί σε αυτή την περίοδο. Έχω ξεκινήσει τα τελευταία 2 χρόνια, θα έλεγα, και έχω έτσι μια πολύ αναγνώριση, αρκετά μεγάλη αναγνώριση, την οποία και ευχαριστώ πάνω στη δουλειά μου, που δίνει ιδιαίτερη ευχαρίστηση. Ποιο project δικό σας βρίσκεται σε εξέλιξη και θα έχουμε έτσι αποτελέσματα, συμπεράσματα το επόμενο χρονικό διάστημα, τα οποία βέβαια ίσως να είναι και ανακοινώσιμα από τώρα? Είναι διάφορα. Πρόσφατα κλείσαμε ένα project το οποίο είχαμε και μία συνέντευξη σε εσάς που αφορούσαν τα ποτσίγαρα, τα πλαστικά στις παραλίες της Κρήτης. Ναι. Αυτή τη στιγμή είμαι και εκεί πέρα, πολύ μεγάλη τιμή μου, είμαι πρόεδρος μαζί με άλλους 2 συναδέλφους σε ένα πρόγραμμα της IUPAC που αφορά οι πολιτικές σε θέματα πράσινης αναλυτικής χημίας, όπου ουσιαστικά θέλουμε
και εμείς να κάνουμε πράσινες τεχνικές, να μην επιβαρύνουμε, δηλαδή τα εργαστήρια να μην επιβαρύνουν. Και πάρα πολύ σύντομα θα αρχίσουμε να μπούμε σε ένα κομμάτι στο οποίο τώρα αρχίζουμε και προσανατολιζόμαστε, αφορά άμεσα την Κρήτη, θα αφοράει καλλιέργειες ντομάτας και αβοκάντο και θέλουμε να δούμε η κλιματική αλλαγή πώς μπορεί να επηρεάσει την ποιότητα σε αυτούς τους καρπούς. Θα ξεκινήσει τώρα από αυτό το μήνα και ελπίζω πάρα πολύ σύντομα να έχουμε και να πούμε πράγματα με τα αναλυτικά εργαλεία που έχουμε. Μάλιστα. Όσον αφορά την ποιότητα, αλλά και τον αντίκτυπο αυτών των επεισοδίων που έχουμε πάνω σε αυτά. Λοιπόν, μία Ελληνίδα επιστήμονας, καθηγήτρια στο Πολυτεχνείο Κρήτης, έμεινε στην πατρίδα της, στη χώρα της, και βραβεύτηκε, καταξιώθηκε. Το μήνυμα το οποίο επιχειρεί να στείλει και θέλει να στείλει στη νέα γενιά, ποιο είναι? Το μήνυμα, γιατί βέβαια εγώ είμαι σε συνεχή επαφή με τη νέα γενιά μέσα από τα αμφιθέατρα. Σίγουρα όλα είναι εφικτά. Τις διαδρομές τις φτιάχνουμε μόνοι μας. Η ευφυΐα σίγουρα δεν αρκεί μόνο. Χρειάζεται πολύ σκληρή δουλειά, στοχοποίηση. Δεν είναι θέμα θυσίας, γιατί άμα κάνεις αυτό που αγαπάς, πραγματικά δεν καταλαβαίνεις, δεν το βλέπεις σαν μια επίπονη διαδικασία, απλά έρχεται μόνο και βέβαια να κάνουν αυτό που αγαπάνε και προς Θεού να μην φοβούνται ποτέ τις αποτυχίες. Οι αποτυχίες είναι στην έρευνα τουλάχιστον ο τρόπος με τον οποίο η έρευνα προχωράει. Η επιλογή της διαδρομής λοιπόν είναι στο δικό μας χέρι. Ξέρετε, υπάρχουν και εύκολες διαδρομές. Το θέμα είναι να ακολουθείς τη δύσκολη διαδρομή που στο τέλος ανταμείβεσαι και πιο εύκολα. Πλουσιοπάροχα θα έλεγα εγώ. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω θερμά. Εγώ σας ευχαριστώ θερμά. Πλουσιοπάροχα και δεν αναφέρομαι στο οικονομικό κομμάτι βέβαια. Είναι η ηθική ανταμοιβή που νιώθουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι που ασχολούνται με την επιστήμη και βρίσκονται ακόμα στη χώρα μας.